Κορινθίας, της Κορίνθου και της Ακαρνανίας. Το ένα θέμα είναι το δικό δίκτυο. Πρόκειται για τριτοκοσμικό δικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί εξαίρεση σε όλη την Ελλάδα. Εχθές επέλεξα να έρθω στην Πάτρα από το δρόμο της Τρυπόλεως Ηλίας και να ανέβω προς τα πάνω προκειμένου να δω το δικό δίκτυο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο να έχει τέτοιου είδους εθνικό δρόμο, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα που αφορά το σχέδιο Αθηνά. Και εδώ θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη διευκρίνηση. Εμείς με ιδιαίτερη προσοχή θέλουμε να δούμε το χθεσινό γεγονός το οποίο συντάραξε το σύνολο της χώρας. Τα νέα παιδιά τα οποία βρέθηκαν νεκρά στη Λάρισα από το μαγκάλι το οποίο χρησιμοποίησαν το 2013 για να μετασταθούν. Παιδιά σπουδαστές του ΤΕΙ της Λάρισας που η οικονομική τους κατάσταση θα έπρεπε να είχε επιβάλει να μένουν σε φοιτητικές εστίες. Και δυστυχώς είχαμε αναφερθεί σε αυτό στο προσυνέδριο της Λάρισας. Αφορά όμως και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Έχουμε το ΤΕΙ του Αιγαίου το οποίο κλείνει με μεταφορά 27.000 σπουδαστών. 27.000 σπουδαστές που θα έρθουν να μετακομίσουν σε μια άλλη περιοχή χωρίς να υπάρχουν υποδομές, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα να μένουν σε φοιτητικές εστίες και αντιμετωπίζοντας μια οικονομική κρίση η οποία έχει χτυπήσει κάθε ελληνική οικογένεια. Θέματα που αφορούν τον νομό και τα οποία εξετάσαμε χθες και στην Κάτω Αχαγιά είναι το θέμα παραδείγματος χάρη της πρωτογενούς παραγωγής. Ο αγροτικός κόσμος έχει πληγεί σοβαρά από το κλείσιμο της αγροτικής τράπεζας. Η ρευστότητα είναι ανύπαρκτη πλέον και αντιμετωπίζονται σοβαρές πλέον απειλές στο να σταματήσει η πρωτογενής παραγωγή, μέρος της πολιτικής βέβαια της Τρόικας.